αντιληπτικά είναι τα επίπεδα καθιστικής συμπεριφοράς των μαθητών στην Κύπρο. Εντοπίζεται από έρευνα που οργανώνεται από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας κάθε 4 χρόνια. Με τη συμμετοχή 51 χωρών και η σημασία είναι ότι για πρώτη φορά συμμετέχει η Κύπρος. Τα στοιχεία αφορούν το 2021-2022. Έλαβαν μέρος 4.800 μαθητές και όπως προκύπτει, όσο μεγαλύτερη είναι η ηλικία τους, τόσο αυξάνεται ο χρόνος καθιστικής ζωής και μειώνεται ο χρόνος φυσικής δραστηριότητας. Βεβαίως, με όλο όσο αυτό συνεπάγεται για την υγεία τους, πάμε στον πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας, Μιχάλη Αναστασιάδη. Γιατρέ, σας χαιρετώ. Καλή σας μέρα, κυρία Σάβα. Και σε εσάς και στους τηλεθεατές σας. Και όπως αντιλαμβάνομαι και εσείς με τα χρόνια, όταν και τα παιδιά που έρχονται στο γραφείο και περιμένουν στο ιατρείο, διαφορετική είναι αντιμετώπιση στα πιο μικρά. Όσο μεγαλώνουν, κρατάνε και ένα κινητό και περιμένουν να δούμε αν πότε να τα εξετάσετε, να πάνε και σπίτια τους. Έχουν και δουλειές. Ναι, όπως ακριβώς το λέτε είναι. Δηλαδή, στην πορεία του χρόνου και αν προσπαθήσω να θυμηθώ τις αρχές της δικής μου, της προσωπικής καριέρας. Δεν υπήρχε βέβαια αυτό το φαινόμενο. Ναι, βλέπαμε τότε παιδάκια να έρχονται με τα παιχνίδια τους. Ενδεχομένως να ήθελαν να πάρουν λίγο το κινητό της μητέρας, αλλά καμία σχέση δεν έχει αυτή η εικόνα με αυτήν που συναντούμε σήμερα, όπου είτε το κινητό είτε το τάπλετ είναι η προέκταση πλέον του χεριού των περισσότερων παιδιών, ακόμα και εκείνη την ώρα της αναμονής έξω από το ιατρείο, ακόμα και την ώρα μέσα στο ιατρείο, κατά τη διάρκεια που μας δίδεται το ιστορικό, για παράδειγμα, από τους γονείς. Και το βέβαια πιο, θα έλεγα, ανησυχητικό είναι ότι για τους γονείς φαίνεται να είναι μια απόλυτα φυσιολογική συμπεριφορά και ίσως και ένα μέσο για να παραμείνουν τα παιδιά πιο ήρεμα, πιο ήσυχα. Όπως αντιλαμβάνεστε, βέβαια, αυτό έχει δυσμενέστατες επιπτώσεις. Ναι. Αυτό σίγουρα προάγει την παχυσαρκία, που είναι το μεγάλο μας πρόβλημα. Και παρόλο ότι, όπως πολύ σωστά επισημάνατε, πρώτη φορά η Κύπρος συμμετείχε σε μια τέτοια έρευνα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, έχει πάρα πολλές άλλες έρευνες που καταδεικνύουν τις θλιβερές πρωτιές που καταγράφουμε στο θέμα της παχυσαρκίας και της υπερβαρίας, ψηλότερα μέσους όρους από ό,τι οι πλείστες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με πολύ χαμηλά ποσοστά σίγουρα ενασχόλησης με φυσική δραστηριότητα, τουλάχιστον στο βαθμό που θα θέλαμε. Παρά το γεγονός ότι κάποια παιδιά, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών και ειδικά στην προεφηβεία ή στην εφηβεία εντάσσονται σε ομάδες ή μπαίνουν στη διαδικασία του αθλητισμού, το σύνολο της φυσικής δραστηριότητας, που σε αυτό συμπεριλαμβάνεται και η καθημερινότητα, δηλαδή το περπάτημα που θα πρέπει να κάνουν, η φυσική δραστηριότητα μέσα στο σπίτι ή μέσα στο σχολείο, είναι πολύ πολύ χαμηλά. Και αυτό βέβαια τελικά καθρεφτίζεται στα επίπεδα βάρους, στα επίπεδα σωματικού λίπους, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Ναι. Και ρωτώντας και ειδικούς γιατρούς, γιατρέ, διαπιστώνω ότι και σε σχέση με τον διαβήτη, διάφορα αυτοάνωσα ή αν θέλετε και θυροειδή, πολλά πράγματα προκύπτει να έχουμε αύξηση σε πιο μικρές ηλικίες κλπ. Και όλα αυτά έχουν να κάνουν, δηλαδή δεν έχει αλλάξει κάτι ουσιαστικό εκτός από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες που συγκλίνουν. Και διερωτώ με και ως παιδιατρική εταιρεία, πέρα από αυτό που είναι ένας λόγος, αν θέλετε, η καθιστική ζωή που αυξάνει η παχυσαρκία, αλλά όλα όσα συμβαίνουν, δεν ξέρω, εκτίθενται περισσότερο σε ραδινεργά, είναι η σκόνη, είναι η κατανάλωση του τι τρώμε σήμερα, οι ορμόνες, όλα αυτά, τι αλλάζει. Ακόμα και μου έχει υποθεί από ενδοκρινολόγο ότι και τα κοριτσάκια κάθε 10 χρόνια μειώνεται, αν θέλετε, ο μέσος όρος της ηλικίας που βλέπουν για πρώτη φορά περίοδο. Όλα αυτά είναι λίγο ανησυχητικά να τα δει κάποιος εντελεχώς. Να αποτελέσουν αντικείμενο διαρρεύνων τοπικά για τη χώρα μας. Ναι, είναι ζήτημα που σίγουρα απασχολεί και τη δική μας επιστημονική κοινότητα και διεθνώς βέβαια όλη αυτή η έξαρση και νοσημάτων φθοράς, όπως τα χαρακτηρίζαμε, του παιδικού διαβήτη και της πρώιμης εμφάνισης διαβήτη τύπου 2 από πιο μικρές ηλικίες και των αυτοάνωσων νοσημάτων, όπου σίγουρα
θα καταθέσω την γνώση και την εμπειρία που έχω αποκομίσει κιόλας από τη συμμετοχή μου στην Επιτροπή Περιβάλλον και Υγεία του Παιδιού. Φαίνεται ότι οι περιβαλλοντικοί παράγοντες διαδραματίζουν ένα πάρα πολύ σοβαρό ρόλο. Μαζί όμως και με τους υπόλοιπους, όπως είναι η υπερβολική ενασχόληση με την οθόνη και το διαδίκτυο και επομένως η καθιστική ζωή, την παχυσαρκία για την οποία μιλάμε συνεχώς και για την οποία βεβαίως όλοι οι φορείς της επιστημονικής κοινότητας και η ιατρική κοινότητα και η κοινότητα των διατροφολόγων και σύσσωμη, θα έλεγα, επιστημονική κοινότητα επιδεικνύει μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Το θέμα έχει συζητηθεί και ενώπιον της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Υγείας της Βουλής, γιατί θεωρώ ότι θα πρέπει στο τέλος να γίνει μια εθνική πλέον στρατηγική για αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος και μια εθνική στρατηγική η οποία να δουλέψει. Όχι απλά να είναι ένα κείμενο, μια κατευθυντήρια γραμμή γραμμένη σε χαρτιά και εγκυκλίους. Και έχει επιβάλει όλο αυτό την καθιστική ζωή. Η ευαισθητοποίηση των γονείων είναι ύψης της σημασίας. Θα πρέπει όλοι μας, σαν γονείς, να αντιληφθούμε ότι αυτό που επιβαρύνει σήμερα τα παιδιά μας θα είναι το βαρύδι που θα κουβαλούν σε ολόκληρη την ενήλικο ζωή τους. Ναι. Και έχει η διάρκεια της πανδημίας του κορονοϊού, ο εγκλεισμός για μεγάλα χρονικά διαστήματα, όλα αυτά έχουν οδηγήσει αυτές τις συνήθειες. Και μου στείλουν εδώ τώρα μηνύματα οι τηλεθεατές. Έχουν ήδη δημοσιευτεί, ήδη δημοσιευτεί έρευνες με πολύ μεγάλη συμμετοχή. Και μου λένε γιατροί τώρα, τηλεθεατές. Αναλύθηκα. Ναι, ότι για παράδειγμα, ας ανοίξουμε τα σχολεία, ξέρω εγώ, περισσότερα πάρκα. Εδώ για να παίξουν τα παιδιά πρέπει να πληρώσουν που πας πλέον. Ενώ στα παλιά χρόνια, θυμάστε και εσύ, βεβαίως είχαμε περισσότερες αλάνες. Τώρα είναι όλα πολυκατοικίες κλπ. Στη γειτονιά. Για να μπορούν να παίζουν με ασφάλεια και στα σχολεία, στα γήπεδα. Η βελτίωση των αθλητικών χώρων, η δημιουργία καλών ποιοτικών πεζοδρόμων, ποδηλατοδρόμων, το να δοθεί κίνητρο στα παιδιά να συμμετέχουν σε φυσικές δραστηριότητες. Το μάθημα της φυσικής αγωγής να λάβει τη θέση που του αρμόζει μέσα στο αναλυτικό πρόγραμμα των σχολείων μας. Όλα αυτά σίγουρα είναι μέτρα τα οποία θα πρέπει να λάβει η πολιτεία, αλλά στο δικό του επίπεδο ο καθένας ως γονιός θα πρέπει να επισημάνει τι γίνεται μέσα στη δική του οικογένεια, πώς συμπεριφέρεται το δικό του παιδί, πόσες ώρες αφιερώνει μπροστά στην οθόνη του κινητού ή του τάπλετ ή της κονσόλας που παίζουν τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Δεν θα καταργηθούν, δεν μπορούν να φύγουν αυτά. Μέτρων άριστον, γιατρέ. Εξάλλου, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο. Πρόσφατα το είχα δει που η Σουηδία, η οποία ήταν η πρωτοπόρα, μια από τις πρωτοπόρες χώρες που εισήξαν την τεχνολογία στη μάθηση, μια από τις χώρες που εφαρμόζουν τα ολοήμερα σχολεία, με επομένως υιοθετώντας και πρακτικές και τρόπους πιο υγιούς ενασχόλησης των παιδιών με φυσική δραστηριότητα κλπ. Είναι η πρώτη χώρα που επισήμως αποσύρει σταδιακά αυτή την εξάρτηση της εκπαίδευσης από την τεχνολογία. Επιστρέφουν στον πίνακα δηλαδή. Μάλιστα, ευχαριστώ πολύ, γιατρέ. Σας χαιρετώ. Είναι σημαντικό να έχουμε αυτές τις ερευνές που βασικά επιβεβαιώνουν όσα ξέραμε, αλλά να παίρνουμε και πρόσθετα μέτρα. Τώρα, έχω